πρώην εγκληματία που έγινε επιχειρηματία, Γευγενή Πρικόζιν, ο οποίο πρόσφατα παραδέχθηκε ότι ήταν ο μισθοφόρο ηγέτη του ομίλου Βάγκνερ, πρόκειται να δημιουργήσει ένα είδο παράλληλου κράτου στη Ρωσία που λειτουργεί σύμφωνα με τους δικούς του δικού του κανόνε. Αποκάλυψη πολιτική επιστήμονα Βέρα Τζίβα στο BFMTV. Τα όσα είπε η Βέρα Αγκιέβα, πολιτικό επιστήμονα με ειδίκευση στη Ρωσία, Έρχονται να επιβεβαιώσουν για μία ακόμα φορά την εγκυρότητα των αναλύσεων του πενταποστάγματο, αφού ένα μήνα νωρίτερα αναφερόμασταν διεξοδικά στη διχόνοια και τη φαγωμάρα που επικρατεί στη Μόσχα, γεγονό το οποίο, ω γνωστόν πάντα, επηρεάζει δυσμενώ την εξέλιξη των επιχειρήσεων στην Ουκρανία. Είναι γνωστό ότι ανώτερα κυβερνητικά στελέχη, όπω ο πρόεδρο τη Δούμα Βιατσισλάβο Λοντίν, η πρόεδρο του Συμβουλίου τη Ομοσπονδία Βαλεντίνα Ματβιγένκο και η επικεφαλή του Άρτη Μαργαρίτα Σιμονιάν, επέκριναν την εφαρμογή τη μερική επιστράτευση που κήρυξε πρόσφατα ο Πούτιν. Βασικά πρόσωπα του καθεστώτο αρχίζουν να δυσανασχετούν κατά του Πούτιν και ένα παιχνίδι κατηγοριών έχει ξεκινήσει τώρα σε ανώτερα επίπεδα για να εξηγήσει τι αποτυχίε τη Μόσχα στην Ουκρανία. Η κύρια στόχη είναι ο Υπουργό Άμυνα Σεργέη Σόιγκου, αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Βαλέρη Γκερασίμοβ, και ο στρατηγό Αλεξάνδρ Λάπιν, διοικητή τη κεντρική στρατιωτική περιφέρεια τη Ρωσία, ο οποίο τελικά φαγώθηκε μετά από απέτηση του Τσετσένου πολέμαρχου Καντήροφ στο φίλο του Πούτιν. Ο Πούτιν προσπαθώντας να ισορροπήσει, προήγαγε τον Καντήροφ σε στρατηγό, απαλλάσσοντα από τα καθήκοντά του τον στρατηγό Αλεξάνδρ Λάπιν. Τι σημαίνει αυτό για τη ρωσική πολιτική μένει να φανεί, αλλά η πρόσφατη δραστηριότητα του δίδυμου Καντήροφ Πρικοζίν στον πόλεμο υπογραμμίζει το δίλημα που αντιμετωπίζει ο Πούτιν. Τίποτα από αυτά ωστόσο δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ο Πούτιν θα πέσει σύντομα, αφού απλά δεν γνωρίζουμε αρκετά για τους εσωτερικούς συσχετισμούς ισχύω στη Ρωσία. Εκτίμηση μας είναι ότι το πιθανότερο είναι πως όσο η Δύση στέκεται στεναρή απέναντι στην αμφίβολη ρωσική απειλή χρήση τακτικών πυρηνικών όπλων και συνεχίζει να δίνει στην Ουκρανία τα όπλα που χρειάζεται, η ρωσική ηγεσία δεν θα έχει άλλη εναλλακτική από το να εγκαταλείψει τα σχέδια για την Ουκρανία και τελικά να θελήσει να διαπραγματευτεί του επόμενου μήνε τον τερματισμό του πολέμου. Κλείνουμε λέγοντα ότι θα πρέπει να έχουμε υπόψη μα ότι τυχόν απομάκρυνση του Πούτιν από την εξουσία ενδέχεται να φέρει στην εξουσία κάποιον περισσότερο ακραίο, ο οποίο να έχει λιγότερου ενδιασμού να πατήσει το κόκκινο κουμπί. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.